Να δούμε τώρα την Νατάσα τη Στασινού, την αρχισυντάκτρια του site της Ναυτεμπορικής. Νατάσα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι έχουμε εκτός πυρκαγιών, εκτός πυρκαγιών. Εκτός πυρκαγιών, μάλλον θα δούμε σήμερα να κατατίθεται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας στη Βουλή. Είναι το νομοσχέδιο αυτό το μεγάλο που περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Ναι. Ναι, με τα μέτρα στήριξης που είχαν ανακοινωθεί και προεκλογικά. Το ένα κομμάτι είναι αυτό που το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά είναι και τα άλλα που βλέπω μέσα. Αλλά ναι, είναι πολύ σημαντικό. Θα ενσωματώνει πιθανότατα δύο τροπολογίες. Η μία θα αφορά την επιστροφή της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ στον έλεγχο του δημοσίου. Μάλιστα. Και η άλλη την εισαγωγή από το 30% του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος στο χρηματιστήριο. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το υπερταμείο ελέγχει άμεσα το 50% συν 1 της ΕΙΔΑΠ και περίπου ακόμη ένα ποσοστό, αν θυμάμαι καλά, 11% έμεσα μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή συνολικό ποσοστό πάνω από 61% στην ΕΙΔΑΠ, θα επιστρέψει ο έλεγχος στο κράτος. Και στην ΕΙΑΘ το υπερταμείο ελέγχει ποσοστό συνολικά 74%. 50% συνένα άμεσα και 24% έμεσα μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Στο αεροδρόμιο και εκεί σημαντικότερος μέτοχος και διαχειριστής είναι και πάλι το ΤΑΙΠΕΔ με ένα ποσοστό 30%. Εκεί λοιπόν υπάρχει στόχος να έχουμε τη διάθεση ενός ποσοστού 20% ή και 25% με δημόσια εγγραφή. Αυτό θα έρθει περίπου στις αρχές του 2024. Και το υπόλοιπο θα δοθεί με ειδική με προσφορά με premium σχέση. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι από την εισαγωγή συνολικά του 30% μπορούν να αντληθούν από το δημόσιο περίπου 800 εκατομμύρια έως και 1 δις ευρώ. Μάλιστα. Τώρα, βλέπω και ένα άλλο θέμα. Το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές εμείς. Καταρχήν είδα μια ανακοίνωση χθες του Υπουργείου Οικονομικών, το συζητήσαμε με τον Νίκο πριν, ότι δεν υπάρχει παράταση για τις ρυθμίσεις που λήγουν τέλος του μήνα όσοι μπορούν να μπουν. Αλλά βλέπω, καταρχήν το έχουμε, εσύ μας το έχεις εξηγήσει, ότι αρκετοί που θέλαν να μπουν δεν μπορούσαν να μπουν. Έχουν μπει ελάχιστες και στις δεν μπορούσαν να μπουν. Δεν μπορούσαν να μπουν. Τώρα ήταν λένε και ακούω. Ήταν ο έλεγχο που ήθελαν να αποφύγουν. Ναι. Και αυτό που ακούω τώρα και θέλω να μου πεις αν υπάρχει ως ρεπορτάζ και να το ακούς και εσύ, γιατί αν υπάρχει θα το ξέρεις, συζητάνε για κάποια νέα ρύθμιση ή ανανέωση, ναι. Κάτι ναι, υπάρχουν και πάλι δεύτερες σκέψεις, ναι. Γιατί το μέτρο δεν απέδωσε, η προθεσμία λίγη και παρόλο που επισήμως λένε δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία, αυτό που ακούμε πολύ έντονα είναι ότι κοιτάζουν να δουν αν υπάρχει μία νέου είδους ρύθμιση. Πιθανότατα δεν θα θεωρηθεί παράταση των ρυθμίσεων που έχουμε τώρα, αλλά προσπαθούν να βρουν κάτι διαφορετικό που θα δώσει μεγαλύτερο κίνητρο για να μπουν περισσότεροι στη ρύθμιση. Και αν θα γίνει αυτό, Νατάσα μου, θα γίνει ποθετό. Η συμμετοχή είναι πραγματικά απογοητευτικά χαμηλή. Μπράβο. Αν θα γίνει αυτό, βέβαια, αυτό που επανεξετάζουν ή σκέπτονται, υποθέτω θα γίνει τώρα άμεσα, αφού τελειώνει η προθεσμία, ναι, ναι, για τις άλλες ρυθμίσεις. Περιμένουμε να δούμε άμεσα. Έτσι δεν είναι, για να μπορέσει όποιος μπορεί, ναι, από τους οφειλέτες να μπει σε αυτή τη νέα ρύθμιση, ναι, τέλος πάντων. Ή τι θα είναι, δεν ξέρουμε ακόμα. Μάλιστα. Νατάσα, με ευχαριστώ πολύ. Αυτό. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.